Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Εγγένεια για την έναρξη κατασκευής του IGB στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας. Η παρουσία της Δέλτα Τηλεόραση στη γειτονική χώρα. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις 120 δόσεις. Ονοματοδοσία τμήματος του Περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης σε Αγίων 5 νεομαρτύρων εξ Αμοθράκης. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημοτήχου Κώστας Δημητρίου μιλά στη Δέλτα Τηλεόραση. Πρόταση για αγιοκατάταξη των θυμάτων της ποντιακής γενοκτονίας. Στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας, κυρίες και κύριοι, μετέβη το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να εγγενιάσει από κοινού με το Βούλγαρο ομολογό του Μπόικο Μπορίσοφ την έναρξη κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB. Η έναρξη λειτουργίας του αγωγού αναμένεται το 2020. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης που βρέθηκε στη γειτονική χώρα. Христос воскресе! Христос Анести! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живот дарова! Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη σταδιακή μετατροπή των Βαλκανίων από μια περιοχή αστάθειας σε μια περιοχή ευημερίας και συνεργασίας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στα εγγένεια της έναρξης κατασκευής του κάθετου αγωγού φυσικού αερίου IGB. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για τα εγγένεια μαζί με τον Μπόικο Μπορίσοφ την έναρξη κατασκευής του κάθετου δηλαδή αγωγού φυσικού αερίου IGB. Η ενεργειακή ασφάλεια και ο πολλαπλασιασμός των ενεργειακών πηγών παραμένει μία πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλη την περιοχή μας, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα έλεγα προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη. Ο αγωγός TAP, ο κάθετος διάδρομος IGB, το μεγάλο project EastMed, ο αγωγός EastMed που θα μεταφέρει ενεργειακούς πόρους από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ο υποσχεδίαση σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο αντίστοιχος σταθμός στη Ρεβιθούσα, ο οποίος πρόσφατα επεκτάθηκε με τρίτη δεξαμενή, ο αγωγός Turkish Stream, είναι έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, της φίλης Βουλγαρίας και μαζί της ευρύτερης περιοχής. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επιτυχής μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο προϋποθέτει την ενεργό συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη δημιουργία συνεργειών και δικτύων που θα αναβαθμίσουν τον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη. Μαζί με τον Μπόικο και τους άλλους πρωθυπουργούς της Ρουμανίας, της Σερβίας, έχουμε εργαστεί μαζί οι τέσσερις χώρες των Βαλκανίων για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προοπτική στην περιοχή μας. Και έχουμε ένα όραμα να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή ανάπτυξης και ευημερίας. Γι' αυτό και προχωρήσαμε γοργά στην προοπτική δημιουργίας ενός δακτυλίου διασυνδεσιμότητας. Ενός δακτυλίου που το νότιο τμήμα του βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και το βόρειο τμήμα του περνά από την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία. Με τον κάθετο λοιπόν διάδρομο που εγγενιάζουμε σήμερα το πρώτο τμήμα του, τον αγωγό IGB, αρχίζει να διαμορφώνεται όντως ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας που έχει σαν στόχο να καταστήσει τα Βαλκάνια ως ενεργειακό κόμβο. Μαζί στο μεσημέρι.
Άνοιξε η εφαρμογή στο TaxisNet για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες αναμένεται να κάνουν χρήση της ρύθμισης, πραγματοποιώντας παράλληλα και μία νέα έναρξη της σχέσης τους με τη φορολογική διοίκηση, μακριά από προσαυξήσεις, τόκους και κατασχέσεις. Άνοιξε στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία. Οι περισσότεροι από τους 4 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης έως τις 28 Ιουνίου στο TaxisNet. Το τεράστιο ενδιαφέρον των φορολογούμενων αποτυπώνεται από τον αριθμό των επισκέψεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μέχρι τις 5 το απόγευμα της Τρίτης είχαν μπει στην εφαρμογή 20.000 οφειλέτες, οι οποίοι αναζήτησαν την περισσότερο συμφέρουσα για αυτούς ρύθμιση, ενώ ήδη έχουν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών. Ανοίξει από τη Δευτέρα η εφαρμογή για τις 120 δόσεις. Στην εφαρμογή αυτή που είναι μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν υποχρεώσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκάτου του 2018 να υποβάλουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους έως 120 δόσεις. Η υποβολή μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Έκτου του 2019 και περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν τα προηγούμενα χρόνια. Η υποβολή γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ με τους κωδικούς τάξης. Η ελάχιστη δόση, η ελάχιστη καταβολή είναι 30 ευρώ και μπορεί ο φορολογούμενος, εφόσον επιθυμεί, ή να εξοφλήσει όλο το ποσό και να γλιτώσει τις προσαυξήσεις ή να επιλέξει λιγότερες δόσεις από τις δόσεις που του δίνει το πρόγραμμα και να έχει έκπτωση 10% στις οφειλές του. Στην εφαρμογή αυτή μπορεί να επιλέξει και οφειλές που τις έχει κάνει ήδη ρύθμιση στις 12 ή στις 24 δόσεις που ήδη αυτές οι εφαρμογές είναι ανοιχτές για να ρυθμίζουν οφειλές. Με την ίδια εφαρμογή μπορούν να περιλαμβάνονται και οφειλές έως 31 Δεκάτου του 2018 νομικών προσώπων κερδοσκοπικών και μέχρι την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 28 Έκτου του 2019, να κάνουν την υποβολή της αίτησής τους. Η διαφορά είναι ότι εκεί είναι λιγότερες και οι δόσεις, αλλά και ανάλογα με το είδος των υποχρεώσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάρχουν για εκείνη την περίοδο. Σήμερα αναμένεται να ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρονική αίτηση θα γίνεται αρχικώς στον ΕΦΚΑ και για τους μη μισθωτούς, όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός. Και ακολούθως η διαδικασία θα συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την επιλογή των δόσεων. Από σήμερα ανοίγει και εφαρμογή για την υποβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς το ΕΦΚΑ, πρώην δηλαδή ΟΓΑ, ΟΑΕ και ΙΚΑ. Περιλαμβάνονται οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου 2018 για αυτοαπασχολούμενους, για αγρότες και για εργοδότες. Μπορούν οι οφειλές αυτές να γίνουν μέχρι 120 δόσεις. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ, εκτός από τους αγρότες που μπορεί να είναι 30 ευρώ. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά όσους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότηση που περιμένουμε κάποιες οδηγίες για να διευκρινιστούν κάποιες διαφορές. Υπόψη είναι ότι μπορεί να ξαναγίνει επανυπολογισμός των οφειλών αυτών όσον αφορά τους κλάδους υγείας και σύνταξης βάσει του νέου νόμου 4387 του 2016, ώστε να υπολογιστούν λιγότερες οφειλές για να μπορέσουν οι ασφαλιζόμενοι να πληρώσουν χαμηλότερα ποσά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Μαζί μου εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης βρίσκεται ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Σάββας Δευτεραίος. Κύριε Δευτεραίο, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα και στους θεατές σας, ακροατές σας, τηλεθεατές, όπως λέγεται. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ακριβώς ημέρες πριν από την εκλογική αυτή αναμέτρηση. Μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση στο δικό σας ιστορικό. Είναι αρκετά τα χρόνια που μετράτε πια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο από τη σκοπιά της εμπειρίας. Από το 2002 στα αυτοδιοικητικά, αρκετά πλέον χρόνια για να μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μία εμπειρία σε όλο αυτό το κομμάτι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε, εύχομαι, στην πορεία της συζήτησής μας. Κύριε Δευτερέ, πρεσβεύεται μία πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία. Είναι πολύ γνωστό αυτό, δεν το κρύψατε ποτέ, αυτό είναι αλήθεια. Αντιθέτως,
περίτρανα υποστηρίζετε τις θέσεις, δοθήσεις πάσης της ευκαιρίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας λίγο ανάποδα τη συζήτησή μας, πόσο εύκολο είναι να συνυπάρχει η κομματική ταυτότητα, η πολιτική αυτή ιδεολογία, αλλά και όποια πολιτική ιδεολογία στην τοπική αυτοδιοίκηση με έναν άνθρωπο? Συνυπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είτε με εμάς, είτε με τους άλλους. Και οι άλλοι μια πολιτική υλοποιούν, μια πολιτική πρεσβεύουν και, και νομίζουμε μάλιστα ότι είναι και κοινή πολιτική αυτή που θέλουν και λένε θα εφαρμόσουν. Απλά με κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο χειρισμών, τίποτα άλλο. Αλλιώς την ανταποδοτικότητα την ψηφίζουν όλοι μαζί. Το να είναι ο Δήμος επιχειρηματίας την ψηφίζουν όλοι μαζί. Την διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων την ψηφίζουν όλοι μαζί. Τα υψηλά δημοτικά τέλη τα ψηφίζουν όλοι μαζί. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί με βάση και την απλή αναλογική που έχουμε από το σύνολο των υπολείπων συνδυασμών. Γι' αυτό λέμε εμείς να κάνουμε τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές. Έχουμε το κάτι άλλο και το κάτι άλλο είναι η Λαϊκή Συσπήρωση. Το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ψηφοδέλτιο που συμμετέχουν όμως και άνθρωποι που δεν συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή συμφωνούν σε ελάχιστα ή ακόμη συμφωνούν μόνο σε ένα πράγμα. Και αυτό είναι ότι θα αγωνιστούμε μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους δημότες, μαζί με τον λαό για να αλλάξει το μέλλον μας, για να ελαφρυνθεί η κατάσταση που βιώνουμε, που ζούμε. Εμείς έχουμε μία και μοναδική συμμαχία και με αυτήν θα συνεργαστούμε. Με τους δημότες της πόλης, με τον λαό της πόλης, με τους ανθρώπους που με το μεροκάματό τους γογγίζουν, ειλικρινά τους βαράει από παντού η ακρίβεια, η ανεργία, που είναι σημαντικό πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη και που ψευδεπίγραφα πολλοί λένε ότι με την ανάπτυξη, την ποια ανάπτυξη δεν ξέρουμε, θα πρέπει να γίνει ολόκληρη συζήτηση, θα λυθεί η ανεργία. Την είδαμε την ανεργία πόσο χτυπήθηκε, είτε με τις 2.500 θέσεις που υποσχέθηκε ο κύριος Λαμπάκης, είτε με τις 2.500 θέσεις που κατάφερε στο τέλος να κάνει. Λέμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και εμείς λέμε και κάτι ακόμη. Το ότι μας στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι και μια εγγύηση, ξέρετε. Ότι δεν θα κουνηθούμε, δεν θα αρχίσουμε να ταλαντευόμαστε και δεν θα πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά. Ούτε μεταγραφές τύπου ποδοσφαίρου θα δείτε στα δικά μας ψηφοδέλτια. Ανθρώπους δηλαδή να βέβαια, φεύγουν από το ψηφοδέλτιο. Έγινε 40 ψηφοδέλτια που εισέρχονται σε αυτό. Έχουν, να έρχονται και να μπαίνουν. Τι να πω, ακόμη εμείς λέμε ότι έτσι όπως τα βλέπουν τα ψηφοδέλτια, πιθανά υπάρχουν ακόμη και χρυσαυγίτες σε κάποια ψηφοδέλτια μέσα. Είναι πολύ εύκολο. Φεύγεις από το ένα ψηφοδέλτιο, πας στο άλλο. Δεν έγινες πρόεδρος σε μια δημοτική επιχείρηση, γίνεσαι υποψήφιος σε κάποια άλλη. Θα παίξει το ρόλο σε αυτό ο Κλισθένης 1 και το νέο νομοσχέδιο, θεωρείτε? Ο Κλισθένης 1, με βάση την απλή αναλογική και μόνο την απλή αναλογική, γιατί σε όλα τα άλλα ο Κλισθένης 1 είναι ακόμη χειρότερος από τον Καλλικράτη. Βαθαίνει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματικότητα του Δήμου, που σημαίνει ότι ο λαός θα πληρώνει. Βαθαίνει ακόμη περισσότερο την ανταποδοτικότητα, που σημαίνει ότι ο λαός θα πληρώνει ακόμη περισσότερα. Με βάση μόνο την απλή αναλογική, αφήνει στο μυαλό διαφόρων να φτιάχνουν σενάρια. Ότι εντάξει, άρα δεν θα μπορεί αυτός που θα βγει δήμαρχος να είναι αυτοδύναμος, να έχει τα 25, 26, 27 μέλη από τα 41 του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα μπορεί να πάρω μια θέση προέδρου, μια θέση αντιδημάρχου, μια θέση κάτω από το τραπέζι, μια θέση πάνω από το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, μπορεί να περνάνε και τέτοια από το μυαλό διαφόρων. Σε εμάς είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει ούτε τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοια διάθεση, ούτε καν σκέψη. Ο Κλισθένης 1 λοιπόν θα παίξει και δεν είναι θέμα, ξέρετε, μόνο αντιδημαρχίας, προεδρίων κτλ. Είναι και σε κάθε θέμα που θα έρχεται. Για να κάνει πλειοψηφία ο δήμαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, θα πρέπει να κάνει συνεργασίες, συνεννοήσεις, συζητήσεις. Και εκεί έχει, λέμε εμείς, έχει μεγάλη σημασία ο λαός τι θα κάνει. Θα είναι μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα ακούει, θα ενημερώνεται, ο δήμαρχος θα τους ενημερώνει, θα τους κινητοποιεί για να διεκδικήσουν αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι και η διαφορά μας. 5 Δήμοι λοιπόν στην χώρα μας εν έτη 2019 και ήδη από τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης υποστηρίζονται από την Λαϊκή Συσπήρωση. Είναι η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μπορεί αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης? Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω έτσι, χαλαρά. Δεν το συζητάμε. Το ίδιο λέγανε στην Πάτρα, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τον κύριο Πελετίδη. Τον Κώστα τον Πελετίδη. Θα το πω έτσι γιατί επειδή τον αγαπάω και είμαστε και πολύ φίλοι και συνάδελφοι,
λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πριν τον πρώτο γύρο, του λέω: ρε, τι θα γίνει άμα βγει στο δεύτερο? Λέμε: εγώ στο δεύτερο θα πάρουμε το Δήμο. Και τι θα κάνεις? Ό,τι έχουμε υποσχεθεί, λέει, θα το κάνουμε. Πραγματικά θα υδρώσουμε, θα κουραστούμε, θα αγωνιστούμε και θα το κάνουμε. Και κοιτάξτε να δείτε ότι έγινε. Έγινε. Η Πάτρα πραγματικά έζησε μέρες, πώς να το πω, πολυτελείας εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθεί, για τον λαό, με φθηνά τροφή στους παιδικούς σταθμούς, με διακοπές μέσα στην πόλη τους, κάτι που λέμε όλοι για τουρισμό, ανάπτυξη, ανάπτυξη, θα φέρει ο τουρισμός. Η Πάτρα έκανε μέσα στην πόλη της διακοπές, κάτι που λέμε και εμείς ότι πρέπει να δούμε και τον τουρισμό των πολιτών μας. Θα πάνε οι δημότες μας, τι δεν θα πάνε? Το ίδιο μπορεί να γίνει άνετα και δεν είναι μόνο η Πάτρα. Είναι και η Πετρούπολη, που είναι ο πιο παλιός δήμος, που η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν ο πρώτος δήμος που είχε πάρει τη διοίκηση. Ακόμη και οι ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν χαμηλό κόστος, γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, που έχουν ένα κόστος από 1 μέχρι 3 ευρώ ανάλογα με το τι εισόδημα έχεις. Μπορούν για τέτοια ζητήματα. Το κυριότερο όμως που λέμε εμείς, και εκεί είναι πάλι ο κόσμος, που ο λαός, όσο και αν ακούγεται ξύλινο αυτό, δεν είναι ξύλινο όμως, εμείς είμαστε αυτοί που κινούμε τον τροχό της αμάξης, θέλει να συμμετέχει, πρέπει να συμμετέχει, πρέπει να αγωνιστεί. Δηλαδή ο Πελετίδης έχει πάει άπειρες φορές, να μην πω άπειρες, έχει πάει εκατοντάδες φορές στα δικαστήρια. Γιατί έκανε ένα έργο 800 στρέμματα παραλιακού μετόπου, το έκανε με 15.000 ευρώ. Οι εταιρείες του πήγαν στο δικαστήριο, γιατί λέει, δεν ήταν δικό του ο χώρος, γιατί ήταν διαφυγόντα κέρδη για τις εταιρείες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει διεθνείς διαγωνισμούς. Αυτός το έκανε με αυτεπιστασία, με τις δικά του. Κόστησε 15.000, δεν τον ένιωξε, είναι δικό του, δεν είναι. Ήταν ένας εγκαταλειμμένος χώρος, ένας σκουπιδότοπος, με παράνομους μετανάστες, με ό,τι θέλετε μέσα εκεί, ο οποίος ανακαινίστηκε και είναι σήμερα στολίδι για την Πάτρα και λουλούδι αναψυχής για τους πατρινούς. Τέτοια πράγματα μπορεί να τα κάνει ο κάθε δήμαρχος, πολύ δε περισσότερο οι δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, που είναι αποφασισμένοι να αντιπαρατεθούν στην άρχουσα, στην κυρίαρχη πολιτική, να το πούμε έτσι, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που θα πρέπει να έχουν όμως μαζί τους το λαό, τον κόσμο αποφασισμένο να υπερασπιστεί το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας πάω λίγο σε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έχετε αναδείξει. Έχετε εκφράσει πολλές φορές την άποψη, και επιτρέψτε μου τη λέξη άποψη καταχρηστικά ενδεχομένως, για τη δημιουργία στρατιωτικής νατοικής, όπως θέλετε πείτε το, βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Άποψη η οποία αντεκρούστη πολλές φορές από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην τοπική σκηνή, στην αυτοδιοίκηση, σε κέρυες θέσεις, και όχι μόνο. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, ας το πούμε έτσι, της Λαϊκής Συσπήρωσης σε σχέση με την κινδυνολογία που υποτίθεται ότι υπήρχε. Θα απαντήσω ευθύς αμέσως. Ήταν κινδυνολογία, λέγαν, και το ότι είχαμε πει πως θα πληρώνουμε και τις σακούλες για τα σκουπίδια μας. Και μας λέγαν: τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, δεν γίνεται, μην κινδυνολογείτε. Είναι απόφαση πλέον, και μέχρι το τέλος του 2021 θα φτάσει 35 ευρώ το πακέτο της σακούλες που θα πληρώνουμε. Το τέλος δηλαδή σακούλας. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι, και εκεί φαίνεται περίτρανα το πόσο ψευδεπίγραφα και αν θέλετε ψεύτικα είναι τα λόγια τα μεγάλα των άλλων παρατάξεων. Όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη. Ποια είναι η καλύτερη ανάπτυξη για την Αλεξανδρούπολη, αν δεν αξιοποιεί τη θάλασσά της, αν δεν έχει τουριστικές γραμμές, αν δεν έχει εμπορικές γραμμές, αν δεν έχει αγροτική παραγωγή η οποία θα φορτώνει καΐκια για να πηγαίνουν στα νησιά του Αιγαίου? Όλα αυτά σημαίνουν ένα λιμάνι, το οποίο θα είναι λιμάνι που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες, τις λαϊκές όπως λέμε πάλι ξύλινα θα το πω, δηλαδή τις ανάγκες των παραγωγών, των αγροτών, των τουριστών. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά σημεία. Και ταυτόχρονα τι λένε? Ναι, η βάση είναι για την ειρήνη. Η βάση είναι, δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι του όλα. Η βάση είναι δεν ξέρω εγώ τι. Να το πούμε ένα-ένα και πολύ γρήγορα. Ποια ειρήνη? Η βάση που έγινε εδώ στην προσωρινή αυτή, τώρα αυτές τις μέρες, χθες και προχθές και σήμερα, η άσκηση που γίνεται έχει σαν στόχο άμεση επέμβαση στις χώρες των Βαλκανίων. Δεν ξέρω, στα Βαλκάνια περιμένουμε να γίνει κάτι, να σκοτωθούμε, να μαλώσουμε για τα σύνορα? Είναι άσκηση, θα μου πείτε. Ναι, είναι άσκηση με συγκεκριμένο σκοπό, τους δρόμους της ενέργειας να προασπίσουν. Και ποιος είναι ο αντίπαλος? Εμείς έχουμε σήμερα, νομίζω, ή και χθες, φοβερές δηλώσεις από την πλευρά των Τούρκων, των γειτόνων μας, της κυβέρνησης της Τουρκίας, οι οποίοι λένε ότι ζητάνε και πολεμικές αποζημιώσεις για τη γενοκτονία των ποντίων. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο άλλο άκρο.
Είδατε τον άτομο να κάνει κάτι τέτοιο, να μας υπερασπίζεται? Κάθε φορά που προκύπτει κάποιο τέτοιο θέμα, λέει εμείς δεν μπορούμε. Είναι δικά σας θέματα, λύστε τα. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Είδατε στην Κύπρο να υπερασπίζεται την Κύπρο το ΝΑΤΟ? Αντίθετα, είδαμε στην Ουκρανία να ματοκυλιέται ο λαός. Γιατί το ΝΑΤΟ μπήκε, χώθηκε για να ελέγξει τον αγωγό φυσικού αερίου, για να τον βάλει, να τον κλείσει, και πάγωσε η Γερμανία. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Και το κυριότερο, και με αυτό θα κλείσω, για το θέμα αυτό, ποια ειρήνη όταν το αντίπαλο δέος, δηλαδή ο καπιταλισμός, οι επιχειρήσεις, τα μονοπόλια της Ρωσίας, που υπερασπίζονται από το στρατό της Ρωσίας, τι θα έχουν σαν στόχο, σαν πρώτο στόχο, σε ενδεχόμενη μη ψυχρή αντιπαράθεση, αλλά θερμή αντιπαράθεση, τις περιοχές που υπάρχουν βάσεις, που υπάρχουν ενεργειακοί κόμβοι, που υπάρχουν ελικοδρόμοι, όπως θέλουν να το κάνουν εδώ. Γι' αυτό εμείς λέμε όχι. Και καλούμε και τους άλλους υποψήφιους δημάρχους να το σκεφτούν πολύ καλά, ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και μίλαν ψευδεπίγραφα, είναι για την ειρήνη. Μάλιστα, ο κύριος Λαμπάκης υπερθεμάτισε, είπε να φέρουμε μέχρι και πυρηνικά εδώ. Να μεταφέρουμε τη βάση του Ιντσιρλίκ. Αν σκεφτείτε, τη βάση του Ιντσιρλίκ έχει τα πυρηνικά στην Τουρκία, να τα φέρουμε εμείς εδώ. Κάθε πυρηνική βάση, κάθε βάση που έχει πυρηνικά, είναι στο στόχαστρο μιας άλλης βάσης που έχει πυρηνικά. Λίγο πριν συνοψίσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης από τότε που ξεκινήσατε εσείς να ασχολείστε με τα αυτοδιοικητικά. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση και ποια πραγματικά είναι η ανάγκη, κύριε Δευτερέ, την επόμενη μέρα των εκλογών? Η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, σας είπα και πριν, είναι ο ενεργός ρόλος των πολιτών. Και σε αυτό χρειάζεται και διάθεση από τους πολίτες, αλλά και πρόθεση και κατεύθυνση από τη Δημοτική Αρχή. Το πώς βλέπουμε το Δήμο. Όποιος πει ότι δεν έχει γίνει έργο επί Δημαρχίας Αλεξάνδρη ή επί Δημαρχίας Αρβανιτίδη, αν θέλετε ακόμη, ή επί Δημαρχίας, να μην μιλήσω τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Κουκουράβα, ή να μην μιλήσω για τον Σουλαγκάκη, ή και από τον Λαμπάκη. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έγινε έργο. Τα έργα αυτά, τα περισσότερα βέβαια αυτής της θητείας είναι συνεχόμενα, είναι δηλαδή συνεχιζόμενα και όχι συνεχόμενα, συγγνώμη, είναι συνεχιζόμενα της προηγούμενης διοίκησης. Τώρα, αν μπήκαν και κάνα δυο καινούργια, όλα όμως έχουν ένα χαρακτήρα. Και ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας? Μεγάλο προϋπολογισμό, μεγάλο επιχειρηματικό κέρδος, ελάχιστες ως μηδενικές θέσεις εργασίας, με στόχο το κέρδος των επιχειρήσεων. Δεν έχουν στόχο τη βελτίωση συνθήκων ζωής των πολιτών. Μπορεί να εξαιρεθεί η τηλεθέρμανση των Φερών, η οποία όμως και αυτή δεν είναι έργο το οποίο έγινε από εμάς και δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί και πώς θα ολοκληρωθεί και πώς θα δουλέψει και τι θα πληρώνουν πάλι. Και αυτό είναι μια χάντρα που μας πέταξε ο ΤΑΠ για να περάσει μέσα από την πόλη μας χωρίς να μας δώσει αέριο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μας δώσει αέριο, να πάρουμε αέριο και μάλιστα να είναι και φθηνό το αέριο για να ζεσθενόμαστε. Δεν μπορεί να έχεις τηλεθέρμανση, τρεις αγωγούς και ταυτόχρονα να καίμε μαγκάλια και να πεθαίνουμε από το μονοξίδιο του άνθρακα. Θέλω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα όλα όσα είχατε να πείτε. Είναι γνωστές οι απόψεις σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι επίκαιρες ή ότι δεν εναρμονίζονται με το όλο κλίμα της περιοχής. Θέλω και της επικαιρότητας φυσικά να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας για τις επόμενες ημέρες. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω ότι σαφώς και είναι επίκαιρες οι προτάσεις μας σε όλο και δεν είπαμε κάποια πράγματα από ακριβώς αυτά. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε περισσότερο. Πολύτα και καταλαβαίνω και το χρόνο σας πόσο πολύτιμος είναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δημότες πρέπει να πάρουν τη μεγάλη απόφαση, την απόφαση της ανατροπής, την απόφαση αυτό που τους είπαμε. Σας γνωρίζουμε στην ομιλία που κάναμε χθες. Σας γνωρίζουμε και μας γνωρίζετε. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Έχουμε εμπειρία 17 χρόνων και έχουμε και εμπειρία διοίκησης από τους συντρόφους μας, από τους δημάρχους της Λαϊκής Εισπύρωσης στις άλλες πόλεις, και να είστε σίγουροι ότι είμαστε και σε επικοινωνία και γνωρίζουμε και ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να διαχειριστούμε. Και τέλος πάντων, χρειάζεται αλλαγή αυτή η πόλη. Και την αλλαγή μπορεί να την κάνει και στην οτροπία και στα έργα και σε όλα μόνο η Λαϊκή Εισπύρωση, γιατί όλοι οι άλλοι εξυπηρετούν πραγματικά την ίδια πολιτική. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια, κύριε Δευτερέ. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, περνούμε ευθύς αμέσως να λάβουμε εικόνα και ήχο από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη. Ότι αυτό το σχέδιό μας, όσο κυβερνούσαμε με τα χέρια δεμένα στην πλάτη, όσο η χώρα ήταν μέσα σε μνημόνια, δεν μπορούσαμε να το ξεδιπλώσουμε.
Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε ένα μέλλον όπως εμείς το οραματιζόμαστε. Και τώρα χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη για να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Αυτές είναι λοιπόν οι δικές μας... Αυτές είναι οι δικές μας αλήθειες, αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Το ερώτημα που θέλω να απευθύνω σε όλους και όλες εσάς είναι το πολιτικό σχέδιο και οι αλήθειες των αντιπάλων μας των πολιτικών, ποιες είναι, ποιο είναι το σχέδιό τους. Προσπάθησαν το σχέδιο αυτό να το κρύψουν τους προηγούμενους μήνες, να το κρύψουν καλά. Πίσω από στολές μακεδονομάχων και φουστανέλες, πίσω από εμφυλιοπολεμικές κραυγές και γενικόλογες υποσχέσεις. Αλλά τις τελευταίες μέρες τους ξεφεύγουν κάθε τόσο οι σκληρές τους αλήθειες και τις μαθαίνει ο ελληνικός λαός. Με πρώτο μαρτυριάρι τον αρχηγό τους, που λες και έχει πιει τον ορό της αλήθειας τις τελευταίες μέρες, όταν δεν μαρτυράει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα χάνει ήδη 1-0, μαρτυράει άλλες αλήθειες. Μαρτυράει το πρόγραμμά του, το βαθιά δικαστικό και αντιλαϊκό πρόγραμμά του και τις ιδέες του. Και ποιο είναι αυτό το πρόγραμμά του? Εργασιακή βαρβαρότητα, κατάργηση του παροχημένου, όπως λέει, 8ωρου, γιατί εμείς είμαστε προσκολλημένοι στη δεκαετία του 80, 7ήμερο εργασίας, κατάργηση της 13ης σύνταξης, διότι είναι ανέφικτο και λαϊκισμός, αλλά και όλων των θετικών μέτρων, κυρίως σε αυτά που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τα κοινωνικά επιδόματα, που τα θεωρεί ανακύκλωση της φτώχειας, ίσως γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει για ένα συνταξίουχο να πάρει έστω και 400 ευρώ 13η σύνταξη, πόσο μεγάλη σημασία έχει για ένα νέο να πάρει έστω και 200 ευρώ επίδομα ενοικίου, πόσο μεγάλη σημασία έχει για κάποιον που έχει χαμηλό εισόδημα και είναι στο κοινωνικό αποκλεισμό, όπως εσείς εδώ που είστε εδώ μπροστά, να έχετε το κατώτατο, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά, γιατί αυτά τα νούμερα, τα 100, τα 200, τα 300 ευρώ για αυτούς, είναι τα μπουρμπουάρ που αφήνουν στα ακριβά εστιατόρια που ψυχνάζουν για να δειπνίσουν τα βράδια. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τους πολλούς αυτά τα χρήματα σε συνθήκες δημοσιονομικής δυσκολίας. Το σχέδιό τους όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι άλλο από πόλεμο στους πολλούς και εύνοια και κέρδη στους λίγους και εκλεκτούς. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και με συζήτηση θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο μέρος του μακροσκελούς μας δελτίου ειδήσεων. Πλέον στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης δίπλα μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αντιδήμαρχος οικονομικών, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Κύριε Κουκουράβα, με συγχωρείτε πραγματικά, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκ νέου Αλεξανδρούπολης με την παράταξη Πόλη και Πολίτες του Βαγγέλη Λαμπάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λίγες ημέρες πριν από την τελική αναμέτρηση, πολύς λίγος καιρός έχει απομείνει. Θέλω να μου μεταφέρετε την αίσθηση που υπάρχει, τόσο την προσωπική σας αίσθηση, όσο και την περιραίουσα ατμόσφαιρα που σας περιβάλλει αυτές τις τελευταίες ημέρες, για μια ακόμη διεκδίκηση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, λόγω και της κέρυας θέσης που κατέχετε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ως αντιδήμαρχος, όχι οικονομικών, αλλά τεχνικών υπηρεσιών, όπως προαναφέραμε. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μία μακρά προεκλογική περίοδο. Ξεκίνησε από το φθινόπωρο και βέβαια όσο φτάσαμε στο νέο έτος και από τον Φεβρουάριο και μετά εντάθηκε. Αυτή τη στιγμή η ένταση έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Στο αποκορύφωμα και από πλευράς των προεκλογικών και εκλογικών διαδικασιών στην παράταξή μας, αλλά και συγχρόνως εμείς που κατέχουμε στη Δημοτική Αρχή μια θέση, έχουμε και το καθημερινό, έχουμε το γραφείο,
Δεν έχουμε λείψει από το γραφείο ούτε για ένα λεπτό. Το ωράριο συνεχίζεται κανονικά και βέβαια η δουλειά δεν μπορούμε να την αφήσουμε πίσω χάρη των εκλογών. Επομένως, αυτά τα δύο συγκεντρωτικά ασκούν μια πίεση βέβαια και ο πολίτης, ο οποίος υπάρχει μια λογική από κάποιους πολίτες, οι οποίοι θα μου το κάνεις τώρα γιατί είναι εκλογές. Εκεί φυσικά απαντάς ότι δεν θα το κάνουμε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Αν έχει προγραμματιστεί, τότε το έχει προγραμματιστεί. Αν δεν έχει προγραμματιστεί, λες θα προγραμματιστεί σε ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, έργο το οποίο θα βγει. Επομένως, όλα αυτά καθημερινά αυξάνουν την πίεση βέβαια και έχει επέλθει, η αλήθεια είναι, και μια κούραση και ψυχολογική αλλά και σωματική μέρα με τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, η παράταξή μας είναι μια οικογένεια, είμαστε μια ομάδα δυνατή και θα δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι και την τελευταία μέρα και ώρα που θα ανοίξουν οι κάλπες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, κύριε Κουκουράβα, από όλους μας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Είναι και η νέα αυτή η εκλογική διαδικασία, ο νέος νόμος που τα συνθέτουν όλα αυτά. Η Δημοτική Αρχή έχει προγραμματίσει και έχει δρομολογήσει διάφορα έργα, τα οποία έχουμε δει με κάποια από αυτά να υλοποιούνται, κάποια να έχουν δρομολογηθεί και να τα αναμένουμε το αμέσως ερχόμενο διάστημα. Αν και εφόσον επανεεκλεγείται στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης και ο κύριος Λαμπάκης ως δήμαρχος, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το επόμενο διάστημα, και θα σας πω πολύ σύντομα, την Παρασκευή το πρωί έχουμε Οικονομική Επιτροπή. Δύο έργα τα οποία ένα έργο το οποίο είχε καθυστερήσει η ανάδειξη του γεωθερμικού πεδίου, τα 6,5 εκατομμύρια με τα 18 χιλιόμετρα του αγωγού, την Παρασκευή το πρωί θα το περάσουμε από την έγκριση Οικονομικής Επιτροπής για τον οριστικό ανάδοχο. Άρα έχουμε οριστικό ανάδοχο και πλέον σε 15 μέρες θα μπορούμε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Επίσης την Παρασκευή το πρωί, και δεν θέλω να το πούνε προεκλογικά, η απόφαση από το ΣΤΕ βγήκε πριν 4 μέρες για το γεωθερμικό και η Επιτροπή Διαγωνισμού 2 Μαΐου αποσφράγισε την κατασκευή του σφαγείου φερών, έγινε το πρακτικό και πλέον την Παρασκευή θα έχουμε οριστικό ανάδοχο και σφαγείο φερών. Άρα βλέπετε αυτό που σας είπα πριν, ότι η δουλειά συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει τίποτα και οι χρόνοι είναι αυτοί που απαιτούνται. Τι θα δούμε στο επόμενο διάστημα? Θα δούμε την ολοκλήρωση, έχει ολοκληρωθεί μάλλον η μελέτη των δύο αποθηκών, των 4 και 5. Να πούμε ότι ήδη 3 έχουν δημοπρατηθεί, αλλά είμαστε πάλι σε στάση των αναδόχων και πιστεύουμε ότι, όχι πιστεύουμε, στις 23 Μαΐου, αύριο έχουμε 23, Πέμπτη, θα έχουμε την απόφαση από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, οπότε θα προχωρήσουμε εκεί στην υπογραφή της σύμβασης. Είναι οι δύο αποθήκες. Είναι η κατασκευή του μουσικού λυκείου πίσω από το μουσικό γυμνάσιο. Είναι η κατασκευή του δημοτικού σχολείου με τα τρία νηπιαγωγεία στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη. Και βέβαια και άλλα μικρότερα, σας είπα, 4 έργα τα οποία είναι εμβληματικά, τα οποία είναι αυτά τα project τα οποία θα τρέξουμε στην επόμενη περίοδο και αμέσως μετά τις εκλογές. Γιατί αν θέλετε και τη δικιά μου την καθαρά προσωπική άποψη βέβαια, είναι ότι θα τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Είμαι πεπισμένος, βλέπω τον κόσμο να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του, έχοντας ακούσει τους υποψηφίους, έχοντας τους δει τους υποψηφίους και μέσα από το κανάλι σας και το debate που κάνατε, αλλά και στις δημόσιες παρουσίες τους, έχουν ξεκαθαρίσει και πλέον θα επιλέξουν τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίον ξέρει να διεκδικεί, ξέρει να μάχεται και ξέρει να παλεύει για την Αλεξανδρούπολη. Και αυτός είναι ο Βαγγέλης Λαμπάκης. Αν σας ζητούσα να μου κάνετε έναν απολογισμό των έργων που έχουν γίνει από την Δημοτική Αρχή, αλλά και τις όλες λειτουργίες του τομέα, των τεχνικών υπηρεσιών, της υπηρεσίας γενικότερα, όπως έχει δουλέψει το τελευταίο διάστημα, τι θα είχατε να ξεχωρίσετε από όλα αυτά που έχουν γίνει, από τα εμβληματικά έργα, αλλά και από την όλη διαχείριση της καθημερινότητας μέσα σε αυτή την υπηρεσία? Ναι. Έχω πει ότι για μένα το εμβληματικό έργο το οποίο θα σηματοδοτήσει την θητεία του Δημάρχου είναι η ανάδειξη των τριών αποθηκών κάτω στο λιμάνι. Είναι για μένα το εμβληματικότερο έργο, είναι αυτό που είναι το πρόσωπο και η βιτρίνα της πόλης μας. Επομένως, αυτό λέμε ότι σε 15 μέρες θα έχουμε υπογράψει τη σύμβαση. Τώρα, εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, πάντα με μετριοφροσύνη και με ταπεινότητα, γιατί πετύχαμε
Και βέβαια με τη βοήθεια των συναδέλφων μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας, ο οποίος θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά, πετύχαμε να το ακατόρθωτο, αυτό να απορροφήσουμε το σύνολο των προσκλήσεων των οποίων βγήκανε από το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια και από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα με στοιχεία τα οποία τα έχουμε βάλει ήδη στο πρόγραμμά μας. Επομένως, από το 17 που ανέλαβα εγώ μέχρι και σήμερα, έχοντας υλοποιήσει 13 μεγάλα εμβληματικά έργα μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είτε τα απορρίμματα, είτε τα σχολεία μας, είτε η αναπλάση των παραλιών, το ΒΑ, νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Πετύχαμε το στόχο μας και να σας πάω και στην καθημερινότητα. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο καταρτήσαμε και το 17 και το 18 ήταν ένα τεχνικό πρόγραμμα ρεαλιστικό. Ήταν αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και αυτά που μπορούσαμε να πετύχουμε. Το έχουμε υλοποιήσει περίπου στο 90%, άρα μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και στα μικρότερα έργα, όπως η κατασκευή ποτιστρών, που είναι ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο για τους κτηνοτρόφους μας. Μπορεί να, να μην φαίνεται και να μην φαντάζει, αλλά είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και η συντήρηση και η κατασκευή νέων ποτιστρών. Το έχουμε υλοποιήσει. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητα την παλέψαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Και με τις τεχνικές γνώσεις οποίες έχω εγώ, την αγροτική οδοπία, επειδή γίνεται πολλής λόγος, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο είναι σύνολο η προμήθεια των υλικών, αλλά και, και οι δαπάνες και τα λειτουργικά των μηχανημάτων. Είναι ένας τρίπιος κουμπαράς όμως. Ό,τι κάνεις μπορεί σε μια βροχή να στο πάρει. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και τη μάχη της Λακούβας. Τη μάχη της Λακούβας την παλέψαμε και αυτή με τα 2,5 εκατομμύρια. Έχουμε υλοποιήσει περίπου το 30% της εργολαβίας και θα ολοκληρωθεί αυτή η εργολαβία περίπου τέλη καλοκαιριού. Βλέπω, όπως έχετε παρατηρήσει και από τα ρεπορτάζ σας, ασφαλτοστρώνουμε κομμάτια συνολικά, κάνουμε συνολικές παρεμβάσεις και εκεί που χρειάζεται τον μπάλο μας εισαγωγικά, αλλά με τεχνική και όχι να το ξαναπάρουμε στο χέρι που λέμε λαϊκά τον επόμενο χρόνο. Και αυτό που δεσμευτήκαμε και δεσμεύτηκε και ο Δήμαρχος είναι ότι κάθε χρόνο πλέον θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, γιατί αυτό που κατέγραψα όταν ανέλαβα το 2017 ήταν ότι οι ανάγκες για να φέρουμε τα οδοστρώματά μας σε μια καλή κατάσταση θέλουν περίπου 7-8 εκατομμύρια. Επομένως, λέμε ότι στην επόμενη τετραετία θα έχουμε ολοκληρώσει μια μεγάλη και συνολική παρέμβαση στα οδοστρώματά μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που το αναφέρατε, γιατί είναι πολλές. Αναφέρατε το κομμάτι της καθημερινότητας μεταξύ των μεγάλων έργων, κύριε Κουκουράβα. Είναι πολλές φορές και πολύ η κριτική που έχετε δεχθεί και όχι πάντοτε καλόπιστα, θα πω εγώ, λόγω και της αρμοδιότητάς σας, που είναι μία από τις κέρυες και τις πολύ κύριες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όχι μόνο αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας, που πολλοί λένε ότι είναι παραμελημένο, ότι πολλές φορές η Δημοτική Αρχή έχει κοιτάξει κατά κύριο λόγο τα μεγάλα έργα και όχι αυτό το κομμάτι. Απαντήσατε μερικώς σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω και γενικότερα για την κριτική την οποία έχετε λάβει το τελευταίο διάστημα. Υπήρξε ποτέ κάποια στιγμή που αισθανθήκατε ότι δεν μπορείτε να σηκώσετε άλλο, να το πούμε απλά, το βάρος όλης αυτής της ευθύνης? Υπήρξαν αρκετές φορές και ιδίως τους πρώτους μήνες, στο οποίο έμπαινα στη διαδικασία και μετά το σταμάτησα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαβάζω το οποιοδήποτε σχόλιο, είτε θετικό είτε αρνητικό, και πόσο μάλλον ήταν κακόπιστο. Σταμάτησα να τα διαβάζω αυτά, σταμάτησα να με απασχολούν και πλέον κοιτούσαμε σαν υπηρεσία μόνο την δουλειά μας και να κάνουμε το καλύτερο για την καθημερινότητα του πολίτη. Τώρα λένε πολλοί, αυτά τα έργα είναι προεκλογικά. Κανένα έργο δεν είναι προεκλογικό. Το τελευταίο έργο το οποίο δημοπρατήθηκε και λόγω των διαδικασιών και των καθυστερήσεων, τα έχουμε πει πολλές φορές και ο Δήμαρχος, ήταν το σφαγείο Φερών. Όλα τα άλλα έχουν αρχίσει οι μελέτες και προκαλώ. Μόνο ο κύριος Δευτεραίος έχει έρθει στην τεχνική υπηρεσία. Κανείς από τους υποψηφίους δημάρχους δεν έχει έρθει τα τελευταία 2,5 χρόνια να ενημερωθεί από την τεχνική υπηρεσία. Τους προσκαλώ και τους προκαλώ να έρθουν έστω και την τελευταία μέρα και να πάρουν το επίσημο βιβλίο μελετών και να δουν επίσημα πότε έγιναν η κάθε μελέτη και πότε θεωρήθηκε η κάθε μελέτη. Και από εκεί και πέρα άρχισε η διαδικασία της δημοπράτησης. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αυτό που με ρωτήσατε πριν, αν μπορούσαμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Και σας απάντησα ότι ναι, υπήρξε αρκετές φορές, αλλά με την βοήθεια του Δημάρχου, με τη βοήθεια των συνεργατών. Είναι μεγάλο πράγμα η συνεργασία και το πετύχαμε στο απόλυτο εμείς με τους συναδέλφους μας. Όλα αυτά τα ξεπερνούσαμε. Και επειδή υπήρξαν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας, ιδίως σε εμάς τους νεότερους, αυτό μας έδωσε δύναμη να το παλέψουμε και πιστεύω ότι έχουμε να δείξουμε ένα μεγάλο έργο, αλλά και στα εμβληματικά και στην καθημερινότητα, και το βλέπουμε κάθε μέρα. Εχθές είμαστε στους οικισμούς Άνθια και Αρίστινο και είδαμε όμορφα χωριά, τακτοποιημένα χωριά, φωτισμένα χωριά με τα LED
Γιατί και στους οικισμούς μας τοποθετήθηκαν, όχι μόνο στην πόλη, και τους κατοίκους να έχουν μικροπαραπονάκια και μικροπράγματα τα οποία λύνονται και δεν είναι κάτι το οποίο να πεις ότι έχουμε παραμελήσει τους οικισμούς. Θέλω να επιστρέψω σε ένα ερώτημα τεχνικής φύσεως που διαχέεται γενικώς, πριν σας δώσω το λόγο να απευθυνθείτε και στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν, σε σχέση με το γιατί να σας στηρίξουν σε λίγες ημέρες από τώρα, τόσο εσάς όσο και την παράταξη που εκπροσωπείτε. Και έχει να κάνει με το νέο κολυμβητήριο και τα οικόπεδα, τα τριγύρω και τα απέναντί του. Πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα σημεία στο σχέδιο της πόλης, υπάρχει κάτι δρομολογημένο για αυτά? Να πούμε ότι εκεί πέρα, καταρχήν, στο νέο κολυμβητήριο θα ήδη έχουμε στείλει τη μελέτη, την καινούργια για το νέο κλειστό, 7.800.000 ευρώ στον κύριο Βασιλιάδη, όπως είχε δεσμευτεί και εδώ στο κανάλι σας, για να γίνει η προένταξη του έργου. Άρα, τοποθετώντας και το μπαλόνι, το οποίο είναι στη διαδικασία της παραγγελίας, το αθλητικό μπαλόνι, εκεί δημιουργείται ένας αθλητικός χώρος. Επομένως, στις γύρω περιοχές, τα γύρω οικόπεδα τα οποία ανήκουν στη δημοτική περιουσία, θα αξιοποιηθούν με βάση να δημιουργηθεί εκεί πέρα ένα αθλητικό κάμπ, ένα μαζεμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου είναι κατάλληλος ο χώρος, είναι κατάλληλη η πρόσβαση με πάρκινγκ, γιατί δημιουργείται και καινούριο πάρκινγκ στο κλειστό γυμναστήριο, προκειμένου εκεί πέρα να έχουμε πλέον μαζεμένες αθλητικές εγκαταστάσεις μας. Και με αυτά τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες? Αυτά τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, ήδη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει προχωρήσει, την πράξη εφαρμογής και τα μαϊστριανά που λέγαμε εκεί πέρα έχει ολοκληρωθεί, αλλά και θα μπορέσουν να πολεοδομηθούν πλέον και οι ιδιώτες να λάβουν αυτό το οποίο τους ανήκει, προκειμένου να γίνουν οικόπεδα και να αξιοποιηθεί βέβαια η περιουσία τους. Μάλιστα, κύριε Κουκουράβα, μας έμειναν πολύ λίγες ημέρες. Ουσιαστικά απαντήσατε σε αυτό το οποίο θέλω να σας αφήσω να πείτε και τώρα προς τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Ο Βαγγέλης Ολαμπάκης με την παράταξη Πόλη και Πολίτες διεκδικεί μία τρίτη θητεία. Και εσείς μαζί του. Βαγγέλης Ολαμπάκης διεκδικεί μία τρίτη θητεία. Διεκδικεί μία θητεία παραγωγική, και το λέω παραγωγική γιατί έχουμε να κάνουμε έργο, έχουμε να δείξουμε έργο, έχουμε σχεδιασμένο ήδη έργο, σας ανέφερα πριν μόνο τέσσερα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει, και θέλουμε να μας δώσουν οι πολίτες την ευκαιρία να τα υλοποιήσουμε αυτά, θέλουμε να κάνουμε την πόλη μας πιο όμορφη, στην πόλη που μεγαλώσαμε. Και προσωπικά δεν θα πάω στο γνωστό ζητάω την ψήφο σας. Εγώ θα ζητήσω από τους πολίτες να προσέξουν και να στείλουν τους κατάλληλους ανθρώπους, αυτούς που θα ψηφίσουν να στελεχώσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Να τους αξιολογήσουν, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δείξει, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε στη Δημοτική Αρχή όπως εγώ, είτε τους νέους που θα βάλει μέσα. Θέλω να σκεφτούν και να διαβάσουν και να αξιολογήσουν τον καθένα ξεχωριστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό για την απόψινή μας συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας, καλή επιτυχία. Λίγες ημέρες μόνο έμειναν. Καλή δύναμη. Και σας λοιπόν, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οδός Αγίων 5 Νεομαρτύρων εξ Αμοθράκης ονομάζεται πλέον το τμήμα του μικρού περιφερειακού στην Αλεξανδρούπολη, το πρώτο του τμήμα. Η απόφαση είχε πάρθει πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Αμοθρακητών με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ο ελθόνης των κόσμων είναι να οδοποιήσεις πάσης αρχίτιμης ουρανούς άνοδων και οδούς ημίν σωτηρίας υποδείξας, ευλόγησον την εισπέρας αυτής ανοδών τάχτην, ειν ονοματοδοτούμεν σήμερον, επωνόματι των Αγίων πέντε νεομαρτύρων των εξαμοθράκης και εν μάκρη τελειοθέντων, της εποχουμένης και πορευωμένης εν τη οδό τάχτη, επισκίεσον τη θεία σου σκέπη, κατεβοδών αυτούς εν πάση, είναι τη σύδεξη άχυρα αγωγούμενη, κατακολουθούσι τη σύγχρεση των Αγίων ποδών σου και των δρόμων των καλών αξίως τελέσωση. Παρουσία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης Ανθίμου, του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευαγγέλου Λαμπάκη, της Προέδρου του Συλλόγου Σαμοθρακητών Εύρου, η Νίκη της Σαμοθράκης Κατερίνας Μπέρδου, του Προέδρου του Σωματείου Εκκίνησης Σάβα Στεργίου και Πολιτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι η τελετή ονοματοδοσίας τμήματος της περιφερειακής οδού σε οδό Αγίων 5 Νεομαρτύρων εξ Σαμοθράκης. Για την ονοματοδοσία τμήματος της οδού προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου Σαμοθρακητών Εύρου η Νίκη της Σαμοθράκης και του Σωματείου Εκκίνησης, τα οποία ετέθησαν κατόπιν πρωτοβουλίας και σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Με πολύ χαρά όλους τους δρόμους της πόλεως μας και της περιοχής μας, κάθε φορά που τους χαιρόμαστε όταν διανοίγονται, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να μας φυλάγουν οι άγγελοι και οι άγιοι του Θεού, ώστε ο δρόμος μας να είναι με ασφάλεια και να πηγαίνουμε στο σκοπό μας και να ευωδούνται όλες οι προσπάθειες και τα έργα μας. Όταν όμως ένας δρόμος, αυτό ισχύει για όλους είπα, όταν ένας δρόμος είναι και αφιερωμένος στη μνήμη πέντε δικών μας Αγίων,
ανθρώπων συμπατριωτών μας που έζησαν στον τόπο μας, μαρτύρησαν στον τόπο μας και από εδώ και πέρα τους αναθέτουν τη φύλαξη και την προστασία αυτής της οδού, όπως και όλων των οδών της πόλεως, τότε πλέον η ευλογία την οποία αισθανόμαστε είναι μεγάλη και ευχόμαστε αυτό που κάνουμε και τώρα, οι Άγιοι να μας προστατεύουν, να μας καθοδηγούν και να μας φυλάσσουν. Όχι μόνο οι Σαμοθρακίτες που είναι σήμερα εδώ και χαίρονται δικαίως, γιατί οι δικοί τους άνθρωποι, οι Άγιοι τους, που είναι βέβαια γνωστοί σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο, τον ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον τόπο μας, ιδιαίτερα στην πόλη μας, ιδιαίτερα στην επαρχία μας, στην οποία υπάγεται και η Σαμοθράκη και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τιμώνται, να προστατεύουν, να ενισχύουν όλους μας, καθώς τα οδηγούμε και σε αυτόν τον δρόμο και σε κάθε άλλο δρόμο. Βέβαια, χρειάζεται και η δική μας σύνεση. Να οδηγούμε προσεκτικά, να οδηγούμε με σύνεση, να οδηγούμε με όλες τις προφυλάξεις που απαιτούνται και για ό,τι δεν μπορούμε εμείς να προφυλαχτούμε, να μας προστατεύουν οι Άγιοι. Ο Σύλλογος Σαμοθρακητών μαζί με το Σωματείο Εκκίνηση, μετά από πρωτοβουλία και από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ζήτησε τη μετονομασία της οδού. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα ονομάζεται η οδός αυτή ως οδός των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων εξ Σαμοθράκης. Επομένως σήμερα οι Σαμοθρακίτες τιμώνται και τιμώνται οι Άγιοι τους Χριστός. Ο κύριος Λαμπάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, το Σεβασμένο το Μητροπολίτη μας, τον Δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τους παρευρισκόμενους. Εύχομαι υγεία και συνέχεια καλή σε όλους. Προστασία. Και προστασία. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και με συζήτηση ξεκινούμε και το τελευταίο μέρος του δελτίου μας στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου, λίγες ημέρες πριν από την κάλπη και συγκεκριμένα αυτή τη φορά η συζήτησή μας θα έχει να κάνει με την Ευρωκάλπη. Θα πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Νίκο Δούκα, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Τον έχουμε ήδη στους δέκτες μας και στα πλάνα μας. Κύριε Δούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σταυλίδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε, να έχουμε μία συζήτηση μαζί σας κύριε Δούκα, ακριβώς λίγες ημέρες πριν από την τελική αυτή αναμέτρηση, προκειμένου να συζητήσουμε τη σημασία των ευρωεκλογών του 2019, το διακύβευμα αυτών, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την ιδιότητά σας. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχετε αυτό το κλασικό προφίλ του πολιτικού που θα λέγαμε. Να πούμε ότι η καταγωγή σας είναι από τη Θεσσαλία, από την Καρδίτσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα έχετε ιδρύσει την ομάδα παραγωγών Υποφαές Ελλάδας. Έχει σημασία το γεγονός πως το επισημαίνω, διότι εμείς εδώ στον Εύρο, ξέρετε, ασχολούμαστε ιδιαίτερα οι πολίτες μας και οι συμπολίτες μας με τον αγροτικό τομέα, με τον αγροδιατροφικό τομέα. Και θα ήθελα με αυτήν την μακροσκελή εισαγωγή να σας καλωσορίσω φυσικά στη Δέλτα Τηλεόραση και να σας ρωτήσω πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε, περνώντας ευθύς αμέσως στο θέμα και στην πρώτη μου ερώτηση, την κερδοφορία στους σύγχρονους παραγωγούς μας, κύριε Δούκα. Κύριε Σταυλίδη, δείξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ακριβώς ο λόγος που βρίσκουμε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο, μπορώ να πω, με πολύ ικανούς συνυποψηφίους. Η μέρημνά μου είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την κερδοφορία του Έλληνα παραγωγού. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται, όπως είπατε και εσείς, από την πραγματική οικονομία. Είμαι φυσικός με MBA, είμαι πολλά χρόνια εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της υγείας, αλλά κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Είμαι από την Καρδίτσα, από τον Άγιο Θεόδωρο της Καρδίτσας. Και έχω ασχοληθεί τα τελευταία 6 χρόνια πάλι με την αγροτική παραγωγή και έχω επενδύσει σε μια δυναμική καλλιέργεια. Πιστεύω λοιπόν ότι η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Οι ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες μας δίνουν τη δυνατότητα να παράγουμε εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στις αγορές με μια εξαιρετική κερδοφορία για τους παραγωγούς. Εκεί όμως αρχίζουν τα προβλήματα, όπως ξέρετε. Το τεράστιο κόστος παραγωγής που έρχεται κατά ένα μεγάλο μέρος και από την υπερφορολόγηση. Στην Ελλάδα επίσης έχουμε ένα θέμα με το μικρό κλήρο που έχουμε,
που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε διαπραγματευτική ικανότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν από καλλιέργειες των 20-30 με 100 στρεμμάτων να φτάσουμε στους τελικούς αγοραστές, άρα να μπορούμε να αυξήσουμε το περιθώριο της κερδοφορίας μας. Η έλλειψη σωστών συνθηκών ανταγωνιστικότητας μας έχουν οδηγήσει σε ένα τέλμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή και πρέπει να οδηγηθούμε σε μια νέα κατάσταση, σε έναν εξυγχρονισμό της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την κερδοφορία των παραγωγών. Ξέρετε, οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί πάνω από το 70% των αποφάσεων πλέον για την καθημερινότητά μας παίρνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό αφορά κυρίως και τον αγροδιατροφικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην άμεση μείωση του κόστους παραγωγής για τους Έλληνες παραγωγούς, πρώτα με τη μείωση της φορολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής μέσω και κάποιων άλλων σύγχρονων διαδικασιών. Όπως είναι οι σύγχρονες και οργανωμένες ομάδες παραγωγών, για παράδειγμα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε οικονομίες κλίμακος, οι σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών, οι συνέργειες σε όλα τα επίπεδα με την έννοια των ακόμα και των διακλαδικών προϊόντων, να μπορούμε να έχουμε μια συνολική διαπραγμάτευση. Κύριε Δούκα, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, στο πλαίσιο των όσων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούμε, να μας αναφέρετε, αν όλα τα όσα μέχρι πρότινος περιγράψατε μπορούν να αποτελέσουν και ένα σημαντικό παράγοντα αναστροφής του brain drain, του λεγόμενου brain drain, το οποίο μαστίζει τα τελευταία χρόνια τόσο την ελληνική κοινωνία όσο και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν θα θέσω μόνο εμάς στο επίκεντρο του προβλήματος. Ωστόσο, αναπτύσσοντας και δίνοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα κίνητρα στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πρωτογενή εν γέννη τομέα, μπορεί αυτό να αποτελέσει και ένα παράγοντα διατήρησης. Διατήρησης των νέων στην χώρα μας. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι ένας από τους άλλους λόγους που βρίσκουμε εδώ. Έτσι. Δεν βρίσκουμε μόνο για το οικονομικό σε εισαγωγικά κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη της πατρίδας στον οικονομικό τομέα. Βρίσκομαι εδώ διότι όντως πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες και αντί να εξάγουμε τα καλύτερα μυαλά μας, να εξάγουμε τα καλύτερα προϊόντα μας. Μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες στον αγροδιατροφικό τομέα, διότι μας δίνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο να φέρουμε πλέον τους επαγγελματίες στον αγροτικό τομέα. Ξέρετε, εμείς έχουμε μια δομή και μάλιστα υπάρχουν και πολλά άλλα φωτεινά παραδείγματα στην Ελλάδα συνεργειών, όπου ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο παραγωγός παράγει, οι επιστήμονες, οι γεωπόνοι υποστηρίζουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αγορά κάνουν τη στρατηγική, τις διαπραγματεύσεις, τις πωλήσεις και είναι ένα ευρύ φάσμα εργασίας, το οποίο είναι και καλοπληρωμένη εργασία συνήθως σε όλους τους χώρους, που μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους που έχουν την κατάρτιση, έχουν την εμπειρία στην αγορά, έχουν την ικανότητα να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους τελικούς αγοραστές και να έρθουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και να ασχοληθούν με τα εξαιρετικά μας προϊόντα. Πρέπει λοιπόν, πέραν από τον αγροτικό τομέα βέβαια, η χώρα μας έχει και πολύ μεγάλες ευκαιρίες όσον αφορά στα επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, μειώνοντας αυτή την υπερφορολόγηση η οποία έχει επιφέρει μια ασφυξία ρευστότητας στην ελληνική μας οικονομία και να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν καλές δουλειές. Να δημιουργηθούν δουλειές που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ικανότητες των εξαιρετικών νέων ανθρώπων που παράγουμε ως χώρα. Και να έρθουν αυτοί να δημιουργήσουν στη χώρα τους και όχι να τους εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά στις χώρες του εξωτερικού. Επίσης, θα πρέπει να επιμείνουμε και στους ανθρώπους που επέμειναν και δημιούργησαν παρά τις συνθήκες αυτές τις ασφυκτικές της οικονομικής κρίσης, έμειναν και δημιούργησαν εδώ στην Ελλάδα. Να δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να παράγουν χωρίς προσκόμματα. Να έρθει ένα κράτος, να έρθει και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να τους δημιουργεί προσκόμματα, να τους δίνει λύσεις και ευκαιρίες για να μπορέσουν και να δημιουργήσουν και να παράγουν στη χώρα τους. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των αντιπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο, μιας και εγώ επίσης ζητάω τη στήριξη των συμπολιτών μου για να τους εκπροσωπήσω στο Ευρωκοινοβούλιο, που πιστεύω εκεί ότι αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο για το πού θέλουμε να πάμε τον αγροδιατροφικό μας τομέα, πού θέλουμε να πάμε γενικότερα την οικονομία μας, και ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία και τη θέση που μας αξίζει στο Ευρωκοινοβούλιο, οι εταίροι μας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να μας στηρίξουν, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να μας δώσουν τα εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να πάμε την οικονομία μας, τη χώρα μας εκεί που πρέπει.
Νομίζω ότι το ερώτημά μου έχει απαντηθεί μερικώς, ωστόσο, μιας και η φετινή εκλογική αναμέτρηση βρίσκει τους 17χρονους ένα βήμα πριν από την κάλπη, στην προκειμένη περίπτωση, θα ήθελα να σας καλέσω να κάνετε ένα κάλεσμα και να απευθυνθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν και σε λίγες μέρες θα κληθούν να καταθέσουν τη δική τους επιλογή στην Ευρωκάλπη σε σχέση με το πώς αυτό αποτυπώνεται από το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για αυτές τις εκλογές, κύριε Δούκα, και κάπου εδώ θα συνοψίσουμε τη συζήτησή μας. Πολύ ωραία, κυρία Σταπουλίδου. Όντως και η υποψηφιότητά μου είναι ένα κάλεσμα προς τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα κάλεσμα στους ανθρώπους και που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά και γενικότερα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περίοδο των σπουδών τους, της κατάρτισης για να είναι οι παραγωγικοί άνθρωποι τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να έρθουν στις κάλπες και να δημιουργήσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ στην ηλικία τους δεν είχα μεγάλη σχέση με την πολιτική, άλλωστε δεν ήμουν πολιτικός μέχρι πριν από 2,5 μήνες. Θεωρούσα ότι η πολιτική δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο αρκεί να κάνω τη δουλειά μου και αρκεί να είμαι εγώ καλός σε αυτό που κάνω. Δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς δεν είναι έτσι. Η πολιτική διαμορφώνει τον τρόπο που θα αναπτυχθούμε στο μέλλον. Άρα λοιπόν, καλό τους νέους ανθρώπους, καλό τους 17άρηδες που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, τους ανθρώπους που είναι στα πανεπιστήμια, να έρθουν, να δουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, να επιλέξουν ποιοι θεωρούν ότι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο και σε σχέση με αυτό που πρεσβεύουν, να έρθουν στις κάλπες και να δώσουν το δικό τους μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογές, που εκτός από τη μεγάλη τους σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μεγάλη σημασία και για το εσωτερικό της χώρας, μιας και που μετά από 4 χρόνια οι Έλληνες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν στην κάλπη, να δώσουν και ένα μήνυμα προς την εσωτερική κατεύθυνση, προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήρθε η ώρα πλέον να τελειώσει και να πάμε σε μια νέα μέρα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα. Να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε άμεσα και τις βλέπετε, μιας και εσείς είστε και σε μια ακριτική περιοχή. Άμεσες είναι οι απειλές και οι προκλήσεις της γείτονος χώρας, που πρέπει να έχουμε λοιπόν μια δυνατή κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί και να διεκδικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απόλυτη υποστήριξή της για τα σύνορα της Ελλάδας, ότι είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να θέσει και τις απαραίτητες κυρώσεις στην γείτονα χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό για την απόψινή μας συζήτηση. Καλή συνέχεια και στο δικό σας αγώνα, λίγες ημέρες πριν από την κάλπη και πριν από τα αποτελέσματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Δούκα. Και καλή επιτυχία. Καλό βράδυ στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αισιόδοξος τώρα, κυρίες και κύριοι, για μια εύκολη μετάβαση στο δεύτερο γύρο των εκλογών εμφανίζεται ο υποψήφιος δήμαρχος Δηδημοτήχου Κωνσταντίνος Δημητρίου. Δεσμεύτηκε επίσης βάσει του προγράμματος του να εστιάσει στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα της ίδρευσης. Κάλεσμα προς τους συνδημότες του απίφθινο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μαζί για το Δηδημότυχο Κωνσταντίνος Δημητρίου. Με αφορμή τις εκλογές της Κυριακής, ο υποψήφιος δήμαρχος δήλωσε πως ακολουθούν πολύ ανωδική πορεία και είναι πολύ αισιόδοξος πως θα περάσουν πρώτοι στο δεύτερο γύρο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον. Μας έχουν μείνει πολύ ελάχιστες ημέρες. Όλος ο κόσμος πλέον αρχίζει και εκφράζει τις απόψεις του υπέρ του ενός ή του άλλου συνδυασμού. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν συνδυασμός, καλούμε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους δημότες μας να στηρίξουν το συνδυασμό μας. Είμαστε ένας καινούριος συνδυασμός, αποτελούμενος από νέα πρόσωπα, νέα άτομα, όλοι καινούργοι για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας και θα μας στηρίξουν. Καινούργια πρόσωπα, με νέες ιδέες, με νιάτα τα οποία έχουν όρεξη και διάθεση για δουλειά. Δεν έχουμε κάτι που να μας κρατάει, δεν έχουμε κανένα βαρύδιο, δεν έχουμε τίποτα που να μας τραβάει προς τα πίσω. Όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα πάνω και έχουμε μια πολύ ανωδική πορεία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας και μας στηρίζει και εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ο κ. Δημητρίου εξηγεί πως θα εστιάσει στην καθημερινότητα των δημοτών, ασχολούμενος με ζητήματα που αφορούν στην ίδρυυση, στον βιολογικό καθαρισμό αλλά και γενικότερα στην πρόθεση της παιδείας και του αθλητισμού. Οι βασικοί πυλώνες, όπως το έχω αναφέρει και στο πρόγραμμά μου στην προεκλογική μου ομιλία που έκανα την Κυριακή, ξεκινάμε με την λειτουργία του Δήμου. Θα αλλάξουν τα πάντα στη λειτουργία
λειτουργία του Δήμου πάντα προς το καλύτερο. Η ίδρυυση, που είναι ένα βασικό πρόβλημα του Δημοτήχου και εδώ και δεκαετίες δεν έχει επιληθεί, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει κάτι για να βρούμε λύση. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα ασχοληθούμε από την επόμενη μέρα της εκλογής μας και είμαστε σίγουροι ότι θα δοθεί λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Πέρα την ίδρυυση, κάτι άλλο που θέλετε να σημειώσω. Ο βιολογικός που είναι αυτή τη στιγμή σε στασιμότητα, δεν λειτουργεί, είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε από την επόμενη ημέρα. Θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία σε θέματα παιδείας, αθλητισμού, υγείας, καθημερινότητας. Όλα αυτά είναι στις πρώτες προτεραιότητάς μας. Θα ξεκινήσουμε βασικά από την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί επικρατεί μια απελπιστική κατάσταση. Πραγματικά θέλουμε ο κόσμος να ζήσει σε πολύ καλύτερες συνθήκες και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ερωτώμενος για πιθανές συνεργασίες και συμμαχίες, δηλώνει πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τον σημερινό Δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη, αλλά και τον τέος Χρήστο το Καμάνι, αλλά παραμένει ανοιχτός με τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να περάσουμε στη δεύτερη Κυριακή. Από εκεί και πέρα το θεωρούμε σίγουρο και δεδομένο ότι εμείς θα είμαστε ένας εκ των δύο που θα περάσουμε στην πρώτη Κυριακή. Για να μείνουμε τρίτη, να μείνουμε εκτός δηλαδή, το θεωρούμε σχεδόν απίθανο, αλλά και σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές είναι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει καμία συνεργασία, τουλάχιστον με τους δύο παλιούς συνδυασμούς. Με τους υπόλοιπους καινούριους μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτό όμως θα τα αποφασίσει ολόκληρος ο συνδυασμός μετά από απόφαση που θα πάρουμε όλοι οι υποψήφοι και εγώ. Επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την αγιοκατάταξη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων και των Θρακών απέστειλε ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης του Τμήματος Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών Ηλίας Πετρόπουλος. Πέραν της αγιοκατάταξης προτείνει και ειδική μνήμα στο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα κατάστοιχα, του Ιερού Συναξαριστή. Μια διαφορετική ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης του Τμήματος Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξηνίων Χωρών, Ηλίας Πετρόπουλος. Με αφορμή τα 100 χρόνια από την Ποντιακή Γενοκτονία, απέστειλε σχετικό έγγραφο στον Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο πρόταση για ειδική μνήμα στις χιλιάδες των μαρτύρων του Πόντου και της Θράκης κατά τη μαύρη περίοδο της γενοκτονίας στον Ιερό Συναξαριστή της Εκκλησίας και στο ημερολόγιο. Θεώρησα λοιπόν καθήκον μου, σκεπτόμενος πάντοτε και ως, επαναλαμβάνω, και ψάλτης, διότι την Κυριακή που μας πέρασε, 19η Μαΐου, ανέγνωσα το συναξάρι της ημέρας, το μαρτυρολόγιο δηλαδή, στον Όρθρο το πρωί, και με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ένα μεγάλο κενό. Έστω μία απλή αναφορά στο συναξαριστή ή στο ημερολόγιο του Φαρλέκα που λέμε εμείς οι ψάλτες, στο ημερολόγιο δηλαδή της Εκκλησίας Ελλάδος, που έχει καθημερινά ο κάθε ψάλτης και συμβουλεύεται, την παραμικρή αναφορά στα χιλιάδες θύματα αυτής της περίοδου, από το 1913 ας πούμε γενικότερα, μέχρι το 1922. Και πραγματικά ανατρίχιασα, γιατί το βράδυ είχα μια, το απόγευμα μάλλον, με συγχωρείτε, της ίδιας ημέρας είχα μια υποχρέωση λόγω της γενοκτονίας της Ποντιακής και της κάποιας σύνδεσής μου περισσότερης με το θέμα της Ποντιακής γενοκτονίας, και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ και λέω αυτό είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι πρέπει να τιμήσει η Εκκλησία ιδιαιτέρως και ξεχωριστά τα χιλιάδες θύματα, τους χιλιάδες μάρτυρες, αθώους μάρτυρες που χάθηκαν εκείνη την περίοδο στον Πόντο και στη Θράκη. Ο κύριος Πετρόπουλος σχολίασε αρνητικά και την πρόσφατη στάση κάποιων ευρωβουλευτών όταν το ζήτημα είχε φέρει προσφάτως στην Ευρωβουλή ο Νότης Μαριάς. Όπως έχουμε τους μάρτυρες της Μάκρης, τους πέντε μάρτυρες, τους αγιοπιθέντες και ευτυχώς, έτσι έχουμε και τους χιλιάδες, κατά την άποψή μου, αγίους μάρτυρες εν Πόντο και εν Θράκη, και στην Ανατολική Θράκη. Θα έπρεπε λοιπόν, καταρχάς, ζητώ και παρακαλώ τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, το μακαριότατο αρχιεπίσκοπο μας, να ελέγξει και να διορθώσει αυτή την, θεωρώ, παράληψη, αν θέλετε, ή ίσως, τι να το πω, αυλεψία, ίσως και, δεν τολμώ να πω αδιαφορία, η λέξη θα με θλίψει ακόμη περισσότερο, να προσθεθεί στο μαρτυρολόγιο της ημέρας της 19ης Μαΐου τα θύματα
που υπέστησαν απαχωνισμούς, βάσανα, πάσης φύσεως, σφαγές κτλ. Για τις 19 Μαΐου και για τις 6 Απριλίου αντίστοιχα να εγγραφεί, να προσθεθεί στο μαρτυρολόγιο για τα θύματα της Θράκης. Όσον αφορά στο τελικό κομμάτι της πρότασης του κυρίου Πετρόπουλου, την αγιοποίηση των θυμάτων, προτάσει το γεγονός της μαρτυρίας, όπως άλλωστε έχει γίνει και με όσους μαρτύρησαν στο όνομα του χριστιανισμού. Αυτή η θυσία εκπέμπει ένα μεγάλο μήνυμα πλην του ιστορικού και του νομικού μηνύματος, που είπαμε, της γενοκτονίας κτλ. Και της θυσίας, κυρίως το μήνυμα του θεολογικού χαρακτήρα της πράξης τους. Δηλαδή στο όνομα του Χριστού. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Είναι χριστεπώνυμη η σφραγίδα της θυσίας τους. Αυτό ζήτησα και ελπίζω κάποια στιγμή, και ελπίζω σύντομα μάλιστα, να λάβουμε έστω μια απάντηση για να ησυχάσουν, φαντάζομαι, και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων. Καλή η χωρή, γιατί τιμήσαμε ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο απανταχού που υπάρχουν Πόντιοι και Θράκες, με χορούς, με τραγούδια, με ομιλίες, αλλά για τις ψυχές των ανθρώπων, το σημαντικότερο πράγμα που θα έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει είναι ίσως η αγιοκατάταξή τους ως μάρτυρες και να επιβάλλεται αυτές τις ημέρες 6 Απριλίου και 19 Μαΐου σε κάθε εκκλησία ημέρημνα για να γίνονται μνημόσυνα από το ναό για τους προγόνους τους δικούς μας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η εκπομπή Αγροτικό Βήμα με τον Νίκο Κιλίμωνα. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.